Γεια σε όλους. Είμαι ο Μόφος Δημητράς από το geopomos.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια της αγκινάρας. Πάμε για intro και ξανά εδώ. Η αγκινάρα, η κίναρα καρντούνκουλους, είναι φυτό πολυετές με θαμνώδη ανάπτυξη. Τα φύλλα της είναι μεγάλα μακρουλά με μεγάλες ή μικρές εγκοπές και λίγο κατσαρά. Ο καρπός της είναι σαρκώδης. Εσωτερικά είναι κούφιος. Τα άνθη της έχουν χρώμα άσπρο ή μπλε. Κατάγεται από την καλλιέργεια. Η καλλιέργειά της είναι σκόπιμο να ανανεώνεται κάθε 3 με 4 χρόνια, γιατί από το 5ο χρόνο η παραγωγή της μειώνεται, ποσοτικά και ποιοτικά. Η χρησιμότητά της είναι για τα φύλλα της, τα οποία τρώγονται από τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα, αλλά τρώγεται και από τον άνθρωπο. Μέρος του ανθοφόρου βλαστού, μαγειρευτό και ομό. Να σημειωθεί ότι η άγρια ακινάρα είναι πιο νόστιμη από την ήμερη. Το έδαφος στο οποίο ευδοκιμεί είναι τα βαθιά εδάφη, γόνιμα και υγρά, ή αδευόμενα και καλά στραγγιζόμενα. Δεν ευδοκιμεί στα όξινα εδάφη, τα οποία είναι λασπόδη. Τα μεγάλα κρύα νεκρώνουν την αγκινάρα. Έχει μικρή αντοχή στο pH, 7 έως 8. Τα καλύτερα εδάφη είναι τα αργυλώδη και αργυλοασβεστώδη, τα οποία είναι πλούσια σε φυτόχωμα. Η αγκινάρα έχει νερό κατά 83-84% και σχεδόν 30% πρωτεΐνες. Επίσης έχει βιταμίνες A, B, C. Ο πολλαπληθυσμός της αγκινάρας γίνεται με παραφυλάδες ή με σχισμή από το μητρικό φυτό, το φθινόπωρο έως την άνοιξη στις ψυχρές περιοχές. Ο πολλαπληθυσμός της αγκινάρας με σπόρους αποφεύγεται, γιατί δεν δίνουν ομοιόμορφα φυτά. Χρειάζονται 120 ημέρες από το φύτεμα μέχρι την ορίμαση. Φυτεύεται Μάρτι και Απρίλη, σε λάκκους σε αποστάσεις 1,5 μέτρο, φυτό από φυτό. Η αγκινάρα είναι απαιτητική σε άζωτο. Πρέπει να λιπαίνεται με χωνεμένη κοπριά, κατά προτίμηση βοδινή, έως 4.000 κιλά στο στρέμμα. Σε περίπτωση έλλειψης κοπριάς, προτιμάται χλωρή λίπανση με βίκο ή λαθούρι. Όσον αφορά τις καλλιεργητικές φροντίδες, τα φυτά μόλις μεγαλώσουν αρχίζουμε να τα περιποιούμαστε. Τα ποτίσματα να γίνονται κανονικά, χρειάζονται επίσης κάλισμα και παραχώματα. Η αγκινάρα θεωρείται όριμη όταν τα φυλλαράκια της κεφαλής αρχίζουν να γέρουν προς τα έξω, ενώ ακόμη είναι κλειστή και σφιχτή. Η συγκομιδή διαρκεί 3 με 4 μήνες. Κάθε φυτό έχει 6 με 10 αγκινάρες. Αφαιρούμε ξερά φύλλα και αφαιρούμε και μερικές ανθοκεφαλές έτσι ώστε να προκόψουν οι υπόλοιπες. Η ιδανική θερμοκρασία συντήρησης είναι 0 βαθμοί Κελσίου, με υγρασία γύρω στο 90%. Ο χρόνος συντήρησης είναι 1 με 2 εβδομάδες. Για να είναι ποιοτική αγκινάρα πρέπει να έχει κλειστή και σφιχτή ανθοκεφαλή. Επίσης ο μίσχος της να είναι τρυφερός. Υπάρχουν αρκετές επιλογές στο ελεύθερο εμπόριο. Ποικιλίες αλλά και υβρίδια. Πρώιμες και όψιμες. Όσον αφορά τους εχθρούς και τις αρρώστιες, η αγκινάρα σπάνια προσβάλλεται από εχθρούς και αρρώστιες. Εκτός αν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες. Στα υγρά εδάφη και σε εξαιρετικά υγρές χρονιές αναπτύσσονται στη βάση του φυτού κάποια σαπρόφυτα που σαπίζουν τελείως το φυτό. Επιπλέον ο περονόσπορος και τα οίδια, τα οποία αντιμετωπίζονται με ψεκασμό. Τα σαλιγκάρια κάνουν επίσης ζημιές και πρέπει να μαζεύονται και να απομακρύνονται από το λαχανόκηπο. Αυτό ήταν. Πριν κλείσεις το βίντεο, θέλω να κάνεις κοινοποίηση στο τοίχο σου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά και να περνάς ακόμα καλύτερα. Γεια!